Γεια σας. Το θέμα της εργασίας είναι διαφορές στη δύναμη χειρός σε αθλητές χειροσφαίρισης ηλικίας 15 έως 17 ετών. Για την αξιολόγηση της εκτίμησης της δύναμης, μία από τις πιο αξιόπιστες μεθόδους είναι η δύναμη χειρολαβής που θεωρείται ευρέως και δείκτης υγείας. Η δύναμη χειρολαβής εκφράζει τη μέγιστη βουλητική δύναμη της κάμψης των δακτύλων κάτω από φυσιολογικούς βιοκινητικούς παράγοντες. Στη χειροσφαίριση και κυρίως σε αθλήματα όπως πάλι τζούντο και αναρρίχηση, η δύναμη λαβής αποτελεί σημαντικό παράγοντα. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας ήταν να εκτιμηθεί η διαφορά της δύναμης χειρός σε αθλητές χειροσφαίρισης ηλικίας 15 έως 17 ετών. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν συνολικά 45 αθλητές χειροσφαίρισης ηλικίας 15 έως 17 ετών, το οποίο χωρίστηκε σε συνολικά 3 ηλικιακές ομάδες των 15 ατόμων. Οι μετρήσεις περιελάμβαναν μέτρηση της δύναμης χειρός. Για τη μέτρηση της δύναμης χειρός χρησιμοποιήθηκε το hand grip, γνωστό και ως χειροδυναμόμετρο, που αποτελεί εύχριστο και απλό σε χρήση όργανο. Οι αθλητές πραγματοποίησαν προθέρμανση και εξετάστηκαν στη δύναμη χειρός. Για τη μέτρηση της δύναμης της παλάμης, όλοι οι αθλητές εκτέλεσαν 3 συσφίξεις με μέγιστη εφαρμογή δύναμης στο χειροδυναμόμετρο, με διάλειμμα 30 δευτερολέπτων μετά από κάθε δοκιμασία. Η θέση του αγώνα ήταν σε κάμψη 90 μοιρών για την αποφυγή συμμετοχής άλλης μυϊκής ομάδας και την ορθή εκτέλεση της δοκιμασίας για μέγιστη απόδοση. Από τις 3 δοκιμασίες επιλέχθηκε η μέγιστη τιμή. Για την εκτίμηση της ελάχιστης και μέγιστης τιμής, του μέσου όρου και της τυπικής απόκλησης των μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική. Για την εκτίμηση των διαφορών των διαφόρων ηλικιακών ομάδων χρησιμοποιήθηκε επαγωγική στατιστική και συγκεκριμένα ανάλυση One Way ANOVA και Post Hoc ανάλυση 2K. Η ανάλυση έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. Από τη στατιστική ανάλυση φάνηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στη δύναμη χειρός ανάμεσα στους 15χρονους και τους 16χρονους, όπως επίσης και ανάμεσα στους 15χρονους και στους 17χρονους. Δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά στους 16χρονους και τους 17χρονους. Η δύναμη χειρός στους 17χρονους εμφανίζει μεγαλύτερα ποσοστά από τους 16χρονους, παρά τα αυτά δεν είναι στατιστικά σημαντική διαφορά. Συμπερασματικά, σε αυτή την έρευνα βρέθηκε ότι η μεταβολή της δύναμης χειρός φάνηκε να είναι στατιστικά σημαντική ανάμεσα στα ηλικιακά γκρουπ των 15χρονων και 16χρονων, με τους δεύτερους να φαίνεται ότι υπερτερούν έναντι των πρώτων, όπως επίσης και στο γκρουπ των 15χρονων και 17χρονων, ενώ αντίθετα, ανάμεσα στα ηλικιακά γκρουπ των 16χρονων και 17χρονων δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.